Έλα, κοριτσάκι μου, στεναχωριέσαι ακόμη, είναι δυνατόν? Μετά από τόσο καιρό. Πόσο καιρό, ρε μπαμπά, ούτε μια εβδομάδα δεν έχει περάσει. Μια εβδομάδα. Εδώ ο Θεός μέσα σε μια εβδομάδα έφτιαξε τον κόσμο και έκατσε και μια μέρα. Άσε τις βλακίες μου, ρε. Αν θες τη γνώμη μου, καλύτερα παίρνανε έτσι τα πράγματα. Να μην τα ξαναλέμε. Αφού σου έκανε την κουτσουκέλα πριν από το γάμο σας, την έκανε και μετά. Όχι, για σκέψου το άλλο. Να είχατε ζήσει μαζί, να είχατε πάει ταξίδια, να περνούσαμε Πάσχα, Χριστούγεννα, να είχαμε τα κουτσούβελα να τρέχουν μέσα στο σπίτι. Γιατί ρε γαμώτα, γιατί πρέπει να συμβαίνουν όλα αυτά σε μένα? Δεν του φτάνω ότι μου έκανε, θέλει και διαζύγιο να συνεχίσει τη ζωή του ο κύριος. Το βλάκα, το παλιοκαθήκη, το κάθαρμα. Τώρα μιλάς σωστά. Αλλά όλοι ίδιοι είσαστε. Τώρα δεν μιλάς σωστά. Μα σε παρακαλώ, μπορείς να φύγεις. Θέλω να μείνω μόνη μου. Καλά, να φύγω, κοριτσάκι μου. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεσαι ένα φίλο δίπλα σου. Ε, παιδί μου, να μην είσαι μόνη σου, να σε ακούσει, να σε στηρίξει, να κλάψει τον ώμο του. Ναι, ναι, τώρα περίμενα, θα χτυπήσει την πόρτα. Φοβερή σύμπτωση πάντως. Λίγο πριν έρθει, έλεγα πόσο ανάγκη έχει η Λουκία από ένα πραγματικό φίλο. Αλήθεια, Λουκία, κάτι σου συμβαίνει, είσαι στενοχωρημένη. Χαλιά είμαι. Άρα, Σταύρο, να είσαι καλά που ήρθες. Εγώ να σε αφήσω να τα πείτε. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Γεια σου, κοριτσάκι. Αχ, Σταύρο, τι αμφίες είναι αυτή. Κάτσε να τα πούμε. Κάτσε κάτω, καλέ, κάτσε εδώ. Προτιμώ να έχω επαφή με τη μητέρα γη. Α, μάλιστα. Καλά, καθαρά είναι. Θα παρατήρησες όλο αυτόν τον καιρό ότι έλειπα? Για να είμαι ειλικρινής, το τελευταίο πράγμα που παρατήρησα με τόσο που συνέβησαν ήταν η απουσία σου. Αλλά βέβαια υπήρχαν στιγμές που αναρωτιόμουν, μα πού είναι αυτός ο Σταύρος, πού να είναι? Ο Σταύρος, λοιπόν, για να σε διευκολύνω, ήταν στο Θιβέτ. Και εκεί, με τη βοήθεια του μεγάλου δασκάλου Γκάο Σινγκ, γνώρισε το πραγματικό νόημα της ζωής. Εκεί βρήκε τον εαυτό του και εκεί τον άλλαξε. Με τον Γκάο Σινγκ, τι μου λες? Εγώ γιατί νομίζω ότι είναι πάλι ένα κόλπος έτσι για να μου την πέσεις? Όχι, όχι, Λουκία, τι είναι αυτά που λες? Τώρα πια ο Σταύρος που ήξερες έχει αλλάξει. Οι σαρκικές απολαύσεις δεν με απασχολούν καθόλου. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να καταφέρω να εκπληρώσω το κάρμα μου. Ελπίζω να τα καταφέρεις. Σε ευχαριστώ. Εσύ όμως, Λουκία, δεν είσαι καλά. Κάτι σου συμβαίνει, θέλεις να μου μιλήσεις? Άσε με εμένα, ρε Σταύρο. Εμένα όλα κακά, στραβά και ανάποδα θα μου πηγαίνουν. Να φανταστείς, μου την περίμενε κάπου εδώ. Να χώρισα τη μέρα του γάμου μου, δες. Σε πάτησα? Όχι, όχι. Λουκία, τώρα κατάλαβα γιατί σου συμβαίνουν όλα αυτά. Αλήθεια? Είμαι πολύ περίεργη να μάθω την αιτία της συμφοράς μου. Μα είναι ξεκάθαρο, υπάρχει τόση αρνητική ενέργεια γύρω σου. Έχεις μεγάλο πρόβλημα με το Feng Shui σου. Α, καλά σώθηκες. Εμένα τώρα όλα αυτά με το Feng Shui μου ακούγονται κινέζικα. Δεν το πιστεύω. Όχι, όχι, δεν έχεις δίκιο. Το Feng Shui είναι μια πανάρχια τέχνη που προσπαθεί να εναρμονίσει τη ζωτική ενέργεια που ρέει μέσω του είναι μας και που προβάλλεται στους χώρους εργασίας και στα σπίτια μας. Εξακολουθούν να μου ακούγονται κινέζικα. Πίστεψέ με. Το πρώτο πράγμα που με δίδαξε ο μεγάλος δάσκαλος Γκάο Σινγκ ήταν η διαχείριση της αρνητικής ενέργειας. Λουκία, πρέπει εσύ να διαμορφώσεις τις αντίξωες ενέργειες του σπιτιού. Να, κοίτα εκεί! Δεν μου πεις καθαρίδα! Η πόρτα του μπάνιου ανοίγει κάθετα σε σχέση με την πόρτα της κρεβατοκάμαρας. Δεν το βλέπεις, δεν μιλάνε, είναι σε σύγκρουση. Ναι, ξέρω τι φταίει. Η πόρτα του μπάνιου φταίει. Είχανε μαλώσει με την πόρτα της κρεβατοκάμαρας και τώρα αυτή δεν της μιλάει. Άστε μας, ρε Σταύρο! Λουκία, κάθε αντικείμενο πρέπει να βρίσκεται σε συγκεκριμένο σημείο μέσα στο σπίτι για να μπορεί η ενέργεια να ρέει ελεύθερα. Μα μόνο έτσι θα βελτιωθούν τα πράγματα στη ζωή σου. Δηλαδή, για την ευτυχία μου, τη δυστυχία μου, φταίει η πόρτα του μπάνιου. Μα δεν μπορείς να καταλάβεις ότι υπάρχει λόγος για τις δυστυχίες σου. Εγώ το βλέπω ξεκάθαρα. Το τσι εδώ μέσα είναι στάσιμο. Δεν ρέει! Δεν ρέει! Το τσι. Λουκία μου, δείξε μου λίγη εμπιστοσύνη. Άσε με να ξεμπλοκάρω τις ενέργειες του σπιτιού και να δεις που όλα θα πάνε καλύτερα. Είμαι σίγουρη ότι θα το μετανιώσω, αλλά εντάξει, ας το προσπαθήσουμε κι αυτό. Τέλεια. Σήκω, πιάσε τον καναπέ, παρακαλώ πολύ. Αρχίζαμε τη μετακομή σου. Πού να το πάρω? Προσεκτικά, προσεκτικά, μαλάκα, 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 να μην πληγώσουμε το πάτωμα. Ναι. Γεια σου, Στάκη. Γεια σου, Λουγιά, τι κάνεις? Μια χαρά, θες κάτι? Κοίτα, εγώ περαστικός ήμουν εκεί, Πανάγη. Γεια σου, αδερφέ μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ξαναβλέπω. Είναι αυτό, πώς έχει γίνει έτσι, ρε? Κοίτα το αρπακτικό. Μυρίζει και τελευταία τη χωρίσαμε και ήρθα εδώ πέρα να παίξει. Καλά, Τάκη, μην εξάπτεσαι. Ο Σταύρος δεν ασχολείται με αυτά. Όπως βλέπεις τώρα πια, ένας ισορροπημένος άνθρωπος. Και ανισόρροπη πώς είναι δηλαδή? Αχ, Τάκη, δεν έχω όρεξη. Θέλεις κάτι? Άντε, πες το γρήγορα γιατί έχουμε και δουλειές. Δεν θέλω. Εσύ για δουλειές βιάζεσαι. Απλά σκέφτηκα ότι μάλλον δεν θα έχεις άλλα πιάτα για σπάσιμο.
Και ήθελα να δω τι απόφαση φέρεις για το διαζύγιο. Το διαζύγιο. Έχω ενημερώσει τον δικηγόρο μου και έχει δρομολογηθεί. Τι έχει δρομολογηθεί, δηλαδή είσαι okay. Γιατί εσύ μέχρι χτες. Δεν ήξερα πώς να ξεμπλοκάρω την ενέργειά μου. Δεν ήξερα ότι εσύ μου χάλαγε το feng shui μου. Τι σου χάλασε εγώ? Το feng shui μου. Τέλος πάντων, δεν ξέρεις εσύ από αυτά. Θα σου στείλει τα χαρτιά του δικηγόρου μου να υπογράψεις για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Θέλεις κάτι άλλο? Όχι. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να δώσουμε όθηση στο τσίσου. Τσούρα λέγε. Τσιτακή. Τι είναι? Ρε Σταύρο, είναι πολύ βαρύ. Άσου σε μένα, άσου σε μένα. Μήπως είναι λίγο υπερβολή όλα αυτά? Υπερβολή? Ακόμα δεν κάναμε τίποτα. Τι, θα έχουμε και συνέχεια στη μετακόμιση? Αύριο πρωί θα έρθω να σε πάρω να πάω να αγοράσουμε μερικά αξεσουάρ. Τι αξεσουάρ? Τα απολύτως απαραίτητα. Δίσκους ενθαλπίας, αλάτι μαλαΐων, καμπανάκια, κανένα βάζρα. Βάζρα. Ναι. Τέλος πάντων, εσύ ξέρεις. Κοίτα να ξεκουραστείς, γιατί αύριο έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Και κυρίως να ξεφορτωθείς όλα αυτά τα αντικείμενα που σου θυμίζουν το κακό παρελθόν, όπως φωτογραφίες, δώρα κτλ. Λοιπόν, να φεύγω εγώ τώρα. Πάντως. Ήδη φαίνεσαι πολύ καλύτερα. Ναι, είναι γεγονός. Είμαι πολύ καλύτερα. Μουσιά, κοιτάξτε. Παντρεμένη είστε τουλάχιστον. Όχι ακόμα, αλλά ετοιμαζόμαστε. Εγώ λέω αυτό το δωμάτιο να το βάψουμε γαλάζιο και να γίνει το παιδικό. Και εμείς θα πάμε στο άλλο. When you think you've had it. Αγάπη μου! Δεν είναι μόνο αγάπη μου! Αγάπη μου, πού είσαι? Λυκιά, η μοίρα μας θέλει να είμαστε μαζί. Μόνο μου σε λέγω έχουμε ευθύνες, θα παντρευτούμε με τα ευθύνες. Τέλεια είναι. Ναι, είδες. Πολύ ωραία πράγματα. Κι αυτό. Πολύ πράγμα. Πρέπει να έχετε πολύ κακή ενέργεια στο σπίτι. Σας προτείνω αυτό. Εισαγωγή στο Feng Shui. Η καλύτερη. Δεν το χρειάζεσαι, Λουκία μου. Έχεις εμένα. Θα σε εξηγήσω όλα εγώ. Όχι, θέλω να το πάρω, να μάθω και μερικά πράγματα μόνη μου. Σας το κάνω δώρο. Ευχαριστώ. Και αν θέλεις, μπορούμε να το μελετήσουμε μαζί. Λουκάς. Λουκία. Έχουμε και το ίδιο όνομα. Αυτό και αν είναι κάρμα. Εγώ θα περιμένω στο αυτοκίνητο. Δεν μου λέτε, έχετε κάτι για το κακό το μάτι? Από όλα έχουμε. Και θέλω να μου εξηγήσετε τι είναι το βάζρα. Τέλειο, τέλειο. Το ήξερες, Σταύρο, ότι το καπάκι της τουαλέτας πρέπει να παραμένει πάντα κλειστό? Γιατί λέει, αν τραβάμε το καζανάκι με το καπάκι ανοιχτό, χάνεται η ενέργεια στο χώρο. Και βέβαια το ήξερα. Αχ, Σταύρο, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρεις πώς έχει αλλάξει η ζωή μου με το Feng Shui. Μέχρι και γκόμενο βρήκα. Γκόμενο, δηλαδή? Όταν πήγε στο αυτοκίνητο ο Λουκάς που μας πούλησε τα πράγματα, το προχώρησε κι άλλο και μου έδωσε το τηλέφωνο του και κανονίσαμε να βγούμε αύριο το βράδυ. Α, και τι μου έκανε δώρο? Το βάστρα. Είδες που τα έλεγα εγώ. Τέλεια. Πάω λίγο τουαλέτα. Ναι, πήγαινε. Το καπάκι της τουαλέτας μην ξεχάσεις. Μην ήσυχη. Προσοχή στη σύγκρουση των αντίθετων στοιχείων. Φωτιάς νερού για παράδειγμα. Δεν πρέπει ποτέ η ηλεκτρική κουζίνα να είναι απέναντι από τον αλοχίτη. Ξύλωμα αύριο. Ξύλωμα! Τον αλοχίτη ή την κουζίνα. Συγγνώμη, μεγάλε Γκάου Σινγκ. Αλλά δεν μπορώ να της το επιτρέψω αυτό. Λίγο ακόμα. Πατάτε, θα τα μαζέψουμε. Μα καλά, εσύ που τσένεις κιόλας, ρε παιδί μου, τι έπαθες? Να πάθω, μωρέ, με το παλιό feng shui σου.
Ξύπνησα το βράδυ με στον ύπνο που πήγα να πιω νερό και ξεχάσει ότι τα είχαμε αφήσει όλα αυτά με στη μέση. Σκοτώθηκα, σκόνταψα και κουτούλησα σε 100 διαφορετικά σημεία. Ξέρε, παιδί μου, δεν είναι ανάγκη να τα αλλάξει όλα, θα χαλάσει την αρμονία. Αρμονία, μωρέ, το φέγγι σου είναι παραμύθι, δεν λειτουργεί. Τι παραμύθι, αφού βρήκε ολοκληρωμένο. Ο οποίο μόλι πριν από λίγο έμαθα ότι είναι αραβωνιασμένο. Α, ναι. Τότε, Λουκία, πρέπει να σου εκμυστηρευτώ κάτι, ξέρει. Δεν φταίει το φέγγι σου. Δεν άντεχα να σε βλέπω με άλλον άντρα πάλι και σε σαμποτάρισα. Δηλαδή, τράβηξα το καζανάκι με το καπάκι τη τουαλέτα ανοιχτό. Α μη συγχωρήσει ο μεγάλο γκιό. Σταύρο, δεν μπορεί να τα πιστεύει όλα αυτά. Πόσο γκάου είσαι!